Κύριε Μαρινάκη, να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς τώρα. Για να τα πούμε όπως είναι. Μείνανε πλέον 2 εβδομάδες, 13 μέρες και σήμερα. Μακάρι να αναδειχθούν τα προγράμματα, θα τα πούμε και σε λίγο. Τελικά η Νέα Δημοκρατία, για να το καταλάβουμε, πάει μόνο για αυτοδυναμία. Δηλαδή τη Δευτέρα το πρωί 22 Μαΐου, αν είναι πρώτη, ο κύριος Μητσοτάκης θα πάρει την εντολή, τη δερμηνική. Τι θα την κάνει? Έχουμε σε 2 εβδομάδες εκλογές, όπως πολύ σωστά είπατε. Και όταν έχεις 15 μέρες πριν τις εκλογές και ειδικά την προεκλογική περίοδο, 2 είναι ερωτήσεις. Τι θα κάνεις, αν κερδίσεις, και πώς θα το κάνεις. Δηλαδή, και γιατί να σε πιστέψουμε. Εμείς λέμε λοιπόν, για παράδειγμα, ότι θα καταργήσουμε το τέλος επιτιδεύματος σε βάθος τετραετίας και άμεσα για τους αγρότες. Θα αυξήσουμε το αφορολόγητο. Θα πάμε τον κατώτατο μισθό στα 950, το μέσο μισθό στα 1500, γιατί αντιστοίχως μειώσαμε πάνω από 50 φόρους. Πήγαμε τον κατώτατο μισθό από 650 στα 780, το μέσο μισθό από 1040. Χωρίς να σας διακόπτουμε, είναι και ο κύριος Μιλωτιάδης. Καλημέρα σας, Υπουργέ. Καλημέρα σας. Θα πάμε την ενεργεία στο 8%, γιατί την πήγαμε από το 17,5% στο 11,5%, στο 11% πλέον. Θα ανακαινήσουμε, θα ανακατασκευάσουμε, θα ανακαινήσουμε 150 κέντρα υγείας και 80 νοσοκομεία, γιατί αυξήσαμε τις δαπάνες στην υγεία. Το κάναμε. Θα τα πούμε τα προγράμματα σε λίγο, είπαμε. Όχι, όχι, θα σας πω. Αυτό γιατί το λέω. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία και τι λες να είναι κοστολογημένο, και εδώ έχουμε το πλήρες κοντράστ των δύο προγραμμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γιατί θα το κάνεις. Και το τεκμήριο της αξιοπιστίας σου είναι αυτά τα οποία έχεις κάνει όταν είχες τη δυνατότητα να τα κάνεις. Και θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία το έχουν απολύτως. Ναι, αλλά το ρωτήμα είναι άλλο. Με ρωτήσατε λοιπόν. Είστε μόνοι σας. Λοιπόν, τα προγράμματα λοιπόν είναι η μία από τις δύο απαντήσεις στο ερώτημά σας. Η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε τον τόπο σε 4 πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Θεωρώ με τις περισσότερες εισαγόμενες κρίσεις που μπορούσαν να συμβούν ποτέ. Και κατάφερε το πρόγραμμά της σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και το εφάρμοσε. Και έκανε μάλιστα πολλές φορές και παραπάνω από αυτά που είχε υποσχεθεί. Γι' αυτό και έρχεται στους πολίτες και ζητάει αυτοδυναμία. Το ερώτημα λοιπόν, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Για μας οι κρίσιμες κάλπες είναι 21 Μαΐου. Το ερώτημα λοιπόν αυτό ουσιαστικά απαντάται από τα υπόλοιπα κόμματα. Μην γελιόμαστε. Το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συζητήσει για μια συνεργασία, αν και θεωρούμε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι, οι κρίσιμες κάλπες είναι 21 Μαΐου, θεωρητικά είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ με τους όρους που έχει θέσει, πρώτον ως προς το θέμα του Πρωθυπουργού της χώρας, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια βαθιά αντιδημοκρατική θέση, γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας πρέπει να είναι απόφαση των πολιτών και όχι απόφαση διεργασιών σε κλειστά γραφεία. Και σκεφτείτε ότι έχουμε φτάσει 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές και ακόμα δεν μας τον έχουν πει αυτόν τον άγνωστο χ Πρωθυπουργό. Πρώτον. Και δεύτερον, λόγω προγραμματικών διαφορών. Για εμάς, ας πούμε, η αναθεώρηση του άρθρου 16 είναι μια κόκκινη γραμμή. Όλα αυτά τα οποία λέμε για να πάει η χώρα μας ακόμα παρακάτω, για να συνεχίσει να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Άρα τη δερμηνική εντολή θα την κάνετε, για να καταλάβουμε. Έτσι. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Εμείς ζητάμε αυτοδυναμία. Θεωρούμε ότι 21 Μαΐου οι πολίτες θα αποφασίσουν την κατεύθυνση της χώρας, όχι μόνο τα επόμενα 4 χρόνια. Ζητάμε μια ισχυρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και από εκεί και πέρα θα σεβαστούμε τη λαϊκή ετοιμιγορία. Εδώ ο Κυριακάτικος τύπος, σήμερα διαβάζουμε στο ντοκουμέντο, μιλάει για μυστική συμφωνία που έχει κάνει η κυβέρνηση με ακροδεξιούς. Σας κατηγορεί ότι έχετε μιλήσει με ακροδεξιά κόμματα και ότι δείχνει μάλιστα και κάποιες συνομιλίες με διαμεσολαβητή εδώ πέρα. Εντάξει, καταρχάς μιλάμε για μέσα τα οποία όσο είμαστε στην κυβέρνηση και πριν ψυχοφαντούν εναλλάξει τον Πρωθυπουργό, τη σύζυγό του, την οικογένειά του, τους υπουργούς, ζητάνε παραιτήσεις, ανακαλύπτουν, δίθεν σκάνδαλα κλπ. Κύριε προσέξτε. Μαρινάκη, διότι στη θέση αυτή που βρίσκεστε ήταν υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα σας και είχε πει ότι θα κοιτάξουμε και μεμονωμένα βουλευτές. Δεν να υπάρχει έρθουν και να έρθει. Καμία τέτοια περίπτωση. Έχει απαντήσει ξεκάθαρο ο Πρωθυπουργός. Απευθυνόμαστε στους πολίτες. Θα σεβαστούμε τη λαϊκή ετοιμιγορία. Δεν απευθυνόμαστε σε καμία περίπτωση ότι θα δεχτούμε ψήφο εμπιστοσύνης από μεμονωμένους βουλευτές. Το απάντησε ξεκάθαρα ξανά ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα. Από εκεί και πέρα. Ούτε μυστικές διεργασίες γίνονται. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι μυθεύματα επιστημονικής φαντασίας και συκοφαντία. Κύριε Γραμματέα, βάλτε μονάχα μόνο ένα πράγμα. Η ίδια πραγματικότητα απαντά σε αυτές τις συκοφαντίες. Η Νέα Δημοκρατία, κυρία Ρεύη, κυρία Σιαδήμα, δεν κυβέρνησε με την άκρα δεξιά όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που ενώ είχε 149 έδρες το 15 και 145 δύο φορές, πήγε απευθείας και μονάχα στον Πάνο Καμένο. Η Νέα Δημοκρατία ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας στο ζήτημα των συνεχιστών της Χρυσής Αυγής, ψηφίζοντας 3 συνολικά διατάξεις, μία το 21 και 2 το 23. Βάλτε μία ανωτελή ταινία, η Νέα Δημοκρατία όλα πρωταγωνίστησε με υπομνήματα. Να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Το πώς αντιμετωπίζεις την άκρα δεξιά, το πώς αντιμετωπίζεις τους εγκληματίες, το πώς αντιμετωπίζεις, το αντιμετωπίζεις με πράξεις. Στα λόγια, από λόγια χορτάσαμε σε αυτή τη χώρα. Ωραία. Μία ανωτελεία. Κύριε Σαρακιώτη, για εσάς είναι και εσάς, φαντάζομαι, μία κάλπη, λέει ο κύριος Τσίπρας, το πρώτο με το τρίτο κόμμα που να κάνουν κυβέρνηση. Αλλά για προς ώρας δεν φαίνεται ότι είστε πρώτο κόμμα. Τι θα κάνετε? Μία απάντηση, πρώτα απ' όλα. Την άκρα δεξιά, πράγματι, είδαμε πώς τη χειρίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Την έκανε τους εκπροσώπους της άκρας δεξιάς, τους έκανε κορυφαίους υπουργούς. Τον κύριο Βορύδη,
τον διάδοχο του κυρίου Μιχαλολιάκου, θυμάστε πολύ καλά, στην νεολαία του κυρίου Παπαδόπουλου. Έκανε τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Γεωργιάδη, άρα την άκρα δεξιά την αξιοποίησε και της έδωσε κορυφαίους υπουργικούς θόκους. Από εκεί και πέρα για τα μυθεύματα και τα λοιπά από την εφημερίδα, του ντοκουμέντο που αναφέρατε, αν δεν κάνω λάθος, όταν αποκάλυπτε το ένα μετά το άλλο τα ονόματα των ανθρώπων, υπουργών, αρχηγών ενόπλων δυνάμεων που παρακολουθούσε ο κύριος Μητσοτάκης, ένας δεν βρέθηκε, ένας υπουργός δεν βρέθηκε να στραφεί κατά της εφημερίδας. Ούτε ένας. Ο κύριος Μαρινάκης είναι εδώ. Όλοι το αμφισβήτησαν. Ας με διαψεύσει. Όλοι, όλοι. Αν προσέφυγε ένας. Δεν επιβεβαιώθηκε τίποτα. Αν προσέφυγε ένας, αν υπέβαλε ένας μήνυση ή αγωγή κατά της εφημερίδας. Από ό,τι ξέρω. Δεν γνωρίζω ότι έχει κάνει κανένα. Με απάντηση στην εφημερίδα και όλος από όλους. Κανένας. Αυτό λέει πολλά και ο κόσμος έξυπνος είναι και κρίνει. Δεν τρώει το κουτόχορτο της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις εκλογές της 21ης Μαΐου θα είναι πρώτο κόμμα. Αυτό λέει η κοινωνία. Αυτά είναι τα μηνύματα που εισπράττουμε στις καθημερινές συνομιλίες και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και τις εντατικοποιημένες συνομιλίες τώρα την προεκλογική περίοδο. Και θα σας πω, επειδή ακούμε για ανάπτυξη κτλ., εγώ θα σας πω ένα χθεσινό παράδειγμα συζήτησης με έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία. Mm-hmm. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έλεγε ο άνθρωπος? Πλήρωνα ΔΕΗ στην επιχείρησή μου 230-240 ευρώ, τώρα πληρώνω σταθερά πάνω από 500 ευρώ. Πλήρωνα τη δόση του δανείου μου 260 ευρώ, τώρα πληρώνω 372 ευρώ. Επί ΣΥΡΙΖΑ ρύθμισα με τις 120 δόσεις τις οφειλές μου. Επί ΣΥΡΙΖΑ, εγώ και ο πατέρας μου, γιατί είναι οικογενειακή επιχείρηση, πριν μάλλον το ΣΥΡΙΖΑ, πληρώναμε το δίμηνο ασφαλιστικές φορές 600 και 800 ευρώ. Να ολοκληρώσω. 600 και 800 ευρώ παράλληλα, ταυτόχρονα, πατέρας και γιος. Με το ΣΥΡΙΖΑ, τον κακό ΣΥΡΙΖΑ, πληρώναμε, μειώθηκε στα 160 ευρώ το μήνα. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία που μείωσε φόρους ασφαλιστικές φορές. Και τα 160 το μήνα πόσο τα έκανε? 240. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σαραγιώτη, θα έφερε το πρόγραμμα. Ότι όλη αυτή η εικόνα που είναι οι 12 αναβαθμίσεις που έχει πάρει η ελληνική οικονομία. Η ανάπτυξη η οποία έχει καλούς ρυθμούς. Η Eurostat ίδια είχε βγάλει κάποια στοιχεία που η Ελλάδα ήταν σε καλύτερα ποσοστά. Και βάλτε μέσα και την πανδημία, έτσι, γιατί συγκριθήκαμε με την Ευρώπη. Στους εμπορικούς δρόμους, στις επιχειρήσεις, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι όλα αυτά θέματα, τα οικονομικά στοιχεία, εγώ σας ρωτώ. Γιατί αμφισβητεί τα στοιχεία τόσα. Πείτε με ένα φόρο που μείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουμένων. Κύριε Μαρινάκη, αμφισβητεί ο Πρωθυπουργός τα στοιχεία του ΩΣΑ, αλλά απ' την άλλη και εσείς επικαλείστε τα στοιχεία και τη Eurostat πολλές φορές και για την ακρίβεια στα καύσιμα και την ακρίβεια στα τρόφιμα. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι η ανάπτυξη υπάρχει για την οικονομία. Με το μικρομεσαίο. Κυρία Ρεύ, με συγχωρείτε. Πείτε μου ένα φόρο. Δεν διέκοψα κανέναν. Μια ερώτηση έκανα. Να μου απαντήσει και να μιλήσετε όταν μιλήσει και ο κύριο Νικητιάδη. Ναι, εγώ θα σα πω το. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ανάπτυξη και να αυξάνει το ιδιωτικό χρέος κατά 40% ευρώ? Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ανάπτυξη και ο κόσμος να μην μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ και τις άλλες επιχειρήσεις ρεύματος? Πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την ανάπτυξη και να μην μπορεί να πληρώσει εφορία και ασφαλιστικά ταμεία? Κύριε Σαρακιώτη, απλώς σας ρώτησα κάτι πριν, δεν το ακούσατε, δεν πειράζει. Αν επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ο μικρομεσαίος αυτός που είπατε πριν, ο επαγγελματίας, θα πληρώνει λιγότερα? Μα... Και αν ναι, πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Για να καταλάβουμε, θέλουμε, μας ενδιαφέρει όλους, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γιατί ακούμε προγράμματα, κύριε 20 δις ο ένας, 83 ο άλλος, 25 ο άλλος, για να καταλάβουμε. Με συγχωρείτε. Το 83 ίδιο... λέει είναι δημοκρατία, όχι ναι, ο κύριος Σταϊκούρας μας είχε πει το Σεπτέμβριο ότι ήταν 23. Μετά ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε 43, τώρα ο κύριος Κέρτσος βλέπει 83. Λίγο με τα μαθηματικά μάλλον δεν τα πάνε. Εν τέλει, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα θα πληρώσει λιγότερα ο επαγγελματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μικρομεσαίος, όπως είπατε. Πρώτα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι τώρα κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, το μείζον, γιατί είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, είναι η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Το κάναμε με κούρεμα κιόλας το 2019. Το κάναμε δύο φορές στο παρελθόν, με κρίσεις και μνημόνια. Και σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε οφειλές πολιτών, οι οποίοι όντας ανασφάλιστοι επί Νέας Δημοκρατίας στην περίοδο των μνημονίων, νοσηλεύτηκαν σε ένα νοσοκομείο και τα χρήματα αυτά, οι οφειλές, βεβαιώθηκαν στη ΔΟΗ. Διαγράψαμε εκατοντάδες εκατομμύρια αδύναμων συμπολιτών. Διαγράψαμε και οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία με τον επανυπολογισμό και τον νόμο της
Αυτσιόγλου το 2019. Να ακούσουμε το ίδιο λέμε και τώρα για ρύθμιση του ιδιωτικού μάλιστα, κρέους. Μάλιστα, γιατί έβγαλε και την Παρασκευή το Πασόκ την άλλη, το πρόγραμμά του. Και κύριε Νικητιάδη, η αλήθεια είναι ότι βλέποντάς τα ένας πολίτης μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ συγκριτικά, ταιριάζεται σε αρκετά σημεία. Να καλημερίσω καταρχήν εκ νέου από την Πάτμο όπου ευρίσκομαι. Πάτμο. Καλημέρα στην Πάτμο και σε εσάς. Το νησί της Αποκάλυψης, το οποίο αγωνίζεται για να επιβιώσει. Κατά τραγική ηρωνία άκουγα όσα έλεγε ο κύριος Μαρινάκης για την επόμενη τετραετία σε σχέση με το ΕΣΥ και αναρωτιόμουν μα 4 χρόνια έπρεπε να φέρουμε τα 12 στο σημείο 0 σε ό,τι αφορά την υγεία. Εδώ στην Πάτμο, μία γιατρός γενικής ιατρικής κάνει 3 βάρδιες διαρκώς για να καλύψει τα κενά. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα και όχι μόνο στην Πάτμο. Στο Καστελόριζο, παρακολουθήσατε στα ρεπορτάζ προχθές, αναγκάστηκε ο δυστυχής πατέρας να μεταφέρει το παιδί του απέναντι στην Τουρκία για να του ράψει το δάχτυλο, επειδή είχε κοπεί το δάχτυλό του και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με το νοσοκομείο της Ρόδου. Στην ΚΟ, που θα έχει σε λίγο καιρό 130.000 κατοίκους με τους τουρίστες, επί 10 μήνες δεν υπάρχει παθολόγος. Στη Ρόδο, που θα έχει 300.000 κόσμος ένα μήνα, ένας μόνο επεμβατολόγος. Και ακούω πραγματικά και λέω, κύριε Μαρινάκη, και το λέω ειλικρινώς, με κάθε έτσι ευαισθησία που πρέπει να διακρίνει. Θα σας απαντήσω με στοιχεία, κύριε Νικητιάδη. Τέσσερα χρόνια αφήσατε σε πλήρη εγκατάλειψη τα νησιά μας. Επαναλαμβάνω και ακούω και για τις εργασιακές σχέσεις, ακούω και για τις αυξήσεις των δίκτυων ανάπτυξης και αναρωτιέμαι. Αυτό που βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον ΟΣΑ, ότι είμαστε η τρίτη από το τέλος σε αγοραστική δύναμη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι σημαίνει? Σημαίνει κάτι άραγε? Οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν με 400 ευρώ το μήνα, είναι δυνατόν να ακούνε αυτά τα ωραία λόγια για καταπληκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης και να πιστεύετε ότι ηρεμούν, περιμένουν κάτι καλύτερο? 4 ολόκληρα χρόνια για το Ταμείο Ανάκαμψης έχετε μοιράσει σε 69 επιχειρηματίες 2,1 δισεκατομμύρια. Εσείς τι θα κάνετε όμως, κύριε Νικητιάδη? Κύριε Νικητιάδη, αν κληθείτε για να συγκυβερνήσετε, με ποιον θα πάτε, τι θα κάνετε για να λυθούν όλα το αυτά που περιγράφετε? Κύριε Σκιαδήμα, εσείς το θέτετε. Ναι. Εμείς λοιπόν, κύριε Σκιαδήμα, έχουμε δηλώσει και ο πρόεδρός μας επανειλημμένος έχει πει ότι θα πάμε με όποιον συμφωνήσει και με όσους. Γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας αυτός που θα συμφωνήσει, μακάρι να συμφωνήσουν περισσότεροι. Αυτός που θα συμφωνήσει στη δική μας προγραμματική κυβερνητική πρόταση που άπτεται ακριβώς τα προβλήματα των ανθρώπων. Στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, πρώτο και κύριο. Κοινωνικό κράτος χωρίς αναβαθμισμένο ΕΣΥ δεν υπάρχει. Και αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ καταραίει. Έχουμε πει και απευθύνομαι στον κύριο Μαρινάκη ότι εμείς ζητάμε σε μια συμμαχική κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης το 8-10% να διατεθεί για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Εσείς έχετε διαθέσει 2%. Με το 2% την επόμενη τετραετία θα φτιάξετε το ΕΣΥ. Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την Υγεία υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Εγώ σας ξαναρωτώ, γιατί το ερώτημά μου ήταν αυτό. Υπάρχουν και στον τομέα της υγείας πολλά κοινά στοιχεία και στο δικό σας πρόγραμμα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν, βλέποντας ότι η χώρα φτάνει σε ένα σημείο να μην έχει κυβέρνηση και αν δείτε ότι από τις πρώτες κάλπες μπορεί να βγαίνουν τα κουκιά για συνεργασία, θα δεχτείτε να γίνει κυβέρνηση? Ακόμη και αν ο κύριος Τσίπρας πει ότι εγώ εντάξει, κυβέρνηση. Κάνω πίσω, μισό, να θέσω το ερώτημά μου ολόκληρο, κάνω πίσω, πει ο κύριος Τσίπρας, για να υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα και να μην είμαι εγώ πρωθυπουργός. Λοιπόν, εμάς επαναλαμβάνω και θέλω εδώ να παρέμβω και σε αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι δεν έχουμε ονομάσει πρόσωπο και ο άγνωστος Χ. Να το πείτε, καθώς απαντήστε και στο ερώτημά μου, παρακαλώ. Προσέχτε, το ερώτημά σας απαντάω. Εμείς λέμε ότι δεν θα έχουμε Σόνι και καλά πρωθυπουργό που θα τον προτείνουμε εμείς. Θα συμμαχήσουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία αν αποδεχτούν τις προτάσεις μας. Και με τον Τσίπρα, δηλαδή, και με τον Μητσοτάκη. Το ΕΚΑΣ που ζητάμε να το επαναφέρουμε, γιατί 375.000 μικροσυνταξιούχοι δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος επιβίωσης και το κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα δεχτεί? Ολοκληρώστε για να απαντήσουν, κύριε Νικητιάδη.
ο νόμος με τον οποίο καταργήθηκε το ΕΚΑΣ. Αν λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεχθούν τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που ψήφισε για να μπορούν να πουληθούν τα φαντς, στα ξένα φαντς, τα δάνεια των ανθρώπων και υποφέρουν και έχει γίνει επέλαση με τα κόκκινα φαντς, με τα φαντς στους κύριε Νικητιάδη, το ερώτημά μου αν μπορείτε να απαντήσετε, να το θέσω τρίτη φορά. Εάν ας πούμε πει ο κύριος Τσίπρας ότι βλέπουμε κυβερνησία συμφωνήσει. Και είναι δεύτερο κόμμα με 1% διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και βγαίνουν τα κουκιά και πει στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρό σας, εντάξει εγώ θα κάνω πίσω, θα υπάρξει κυβέρνηση. Δηλαδή θα δεχθεί ο κύριος Τσίπρας το σύνολο των προτάσεών μας και θα δεχθεί ότι δεν θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Και εσείς θα πρέπει να δεχτείτε. Σε κάθε συνεργασία υπάρχουν, ξέρετε, συγκλήσεις. Ο καθένας βάζει λίγο νερό στο κρασί είναι του. Είναι προφανές ότι όποιος δεχτεί τις προτάσεις μας που συμπεριλαμβάνουν το ότι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη μεριά θα είναι πρωθυπουργός, είναι προφανές εμείς επιδιώκουμε συμμαχική κυβέρνηση. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Πρώτη Κυριακή. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Αν θέλετε για τον κύριο Μαρινάκη. Κύριε Νικητιάδη, αφήστε να απαντήσουν. Αφήστε να απαντήσουν, γιατί τα είπατε και για τον κύριο Σαρακιώτη και για τον κύριο Μαρινάκη. Και για την υγεία είπατε που απασχολεί και τον κόσμο πάρα πολύ. Νούμερο 2 θέμα ζήτημα είναι στις δημοσκοπήσεις. Επειδή αναφέρθηκε στο θέμα του πρωθυπουργού ότι είναι αντιδημοκρατικό να μην είναι πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Τέσσερις χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν πρωθυπουργό από το πρώτο κόμμα και έχουν κάνει συμμαχικές κυβερνήσεις. Είναι αντιδημοκρατικές. Κύριε Νικητιάδη, να σας απαντήσω. Κύριε Μαρινάκη, μισό το θέμα. Κύριε Νικητιάδη, πάντως, με συγχωρείτε, γιατί εσείς υπήρξατε υπουργός στο ισχυρό Πασόκ, έτσι. Στο ισχυρό Πασόκ. Τότε που εκείνη την περίοδο. Ήρθα υπουργός στο Πασόκ όταν έπρεπε να σωθεί η χώρα από τα μνημόνια από το 2010. Ναι. Έως το 2012, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος γινόταν πρωθυπουργός. Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή και ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Συντάγματος πάνω και κάτω. Λοιπόν, άλλο σα είπα και το πήγατε στο κεφάλι. Κύριε Μαρινάκη, ναι. Εγώ άλλο ήθελα να πω, το κατάλαβε. Τι είπα, αλλά το πήγατε στο κεφάλι. Να τον δώσουμε, αλλά να δώσουμε, ξέρετε. Πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω ένα πολιτικό, για να μην παρεξηγηθώ, παραλήρημα. Το οποίο ειλικρινά ούτε από εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχω ακούσει. Πραγματικά, κύριε Νικητιάδη, στην τερατογένεση δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Δεν σας διέκοψα. Αφήστε, θα ακούσετε τα στοιχεία. Σας άκουσα με μεγάλη υπομονή. Είπατε, δεν ξέρω κι εγώ πόσα ψέματα, ανακρίβειες μέσα σε λίγο λεπτό. Αφήστε μας να απαντήσουμε. Λοιπόν, αν γίνει που δεν θα γίνει, από ό,τι φαίνεται ευτυχώς, πολιτική τερατογένεση ηττημένων, θα έχετε μια πολύ άξια θέση υπουργού ξανά. Αφού δεν προλάβατε να μας σώσετε στο 10-12, να μήπως μας σώσετε τώρα. Ευτυχώς αυτό για τους πολίτες και για τη χώρα δεν θα γίνει. Προσέξτε, κύριε Νικητιάδη. Καταρχάς, επαναλάβατε με πάρα πολύ μεγάλη αλαζονία έναν απίστευτο πολιτικό μικρομεγαλισμό. Γιατί το λέω αυτό? Λέτε ότι το κόμμα το οποίο θα πάρει, όπως λέτε εσείς, ένα ισχυρό διψήφιο, το οποίο ισχυρό μπορεί να είναι 10, 11, 12, εγώ θα σας πω και 15, που δεν φαίνεται από πουθενά αυτό, θα επιβάλλει. Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, τον οποίο 14 μέρες πριν τις εκλογές δεν μας τον έχετε πει ακόμα, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι αυτή η πρόταση έστω. Απάντησα, κύριε δεν σας διέκοψα, κύριε Νικητιάδη. Σας παρακαλώ, απλά αν μπορείτε, κύριε Σκιαδήμα, κυρία Ρεύμα, να κάνουμε κουβέντα. Δεν σας διέκοψα. Πάμε, κύριε Νικητιάδη. Είστε παλιός πολιτικός, να μάθετε να ακούτε. Ένα νεότερο. Έχω αυτό εδώ το Παναγιώτη Πιστά, θα το χτυπήσω αν συνεχίσει. Παρακαλώ πολύ να μάθετε να ακούτε. Δεν μας το λέτε λοιπόν αυτό. Τι λέτε όμως? Ότι εμείς που θα πάρουμε ένα 10, 11, 12 όσο πάρετε, θα επιβάλλουμε τον πρωθυπουργό της χώρας και όχι αυτό που ψήφισαν οι πολίτες, όλο το πρόγραμμά μας, αυτό με το έτσι θέλω, για να κυβερνηθεί ο τόπος. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είπατε για το ΕΣΥ. Κανείς δεν πανηγύρισε, κύριε Νικητιάδη. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγεία. Το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και προτεραιότητά μας για τα επόμενα χρόνια. Αλλά να μην μηδενίζουμε, κύριε Νικητιάδη, μέσα σε 4 πολύ δύσκολα χρόνια, με τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση που έχει συμβεί στην ανθρωπότητα για εδώ και πολλές δεκαετίες, είχαμε μια κυβέρνηση που αύξησε τις δαπάνες από το 3,8 δισεκατομμύρια στα 5,2 δισεκατομμύρια, 1,4 δις πάνω, που διπλασίασε τις μονάδες εντατικής θεραπείας, που προσέλαβε 14.000 υγειονομικούς και με βάση τις αποχωρήσεις έχουμε 8.000 παραπάνω υγειονομικούς στο ΕΣΥ. Έχει προχωρήσει ήδη την ανακατασκευή ή ανακαίνιση 80 νοσοκομείων και 150 κέντρων υγείας και μιλάτε εσείς από το Νότιο Αιγαίο για μια μαύρη Ελλάδα,
Γιατί μιλήσατε και για μία ανάπτυξη και για δίθεν ανάπτυξη. Μιλάτε το Νότιο Αιγαίο, γιατί έχουμε δει να πηγαίνουν από το Αιγαίο στην Τουρκία. Μα για να είπαμε, κυρία Ρέβη, ότι υπάρχουν προβλήματα. Και να σου πω και για το Ιόνιο, πέθανε ένα μωράκι γιατί δεν υπήρχε αεροδιακοπηδή. Τον αφήσατε όμως και μίλησε. Ναι, αλλά ακούσαμε. Μιλάει από Τουρκία. Αλλά έχει θέσει πολλά θέματα. Ναι, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Είναι μισό λεπτό όμως να απαντήσω. Έχω διαβάσει από τον κύριο Νικητή Άδη δύο φορές και από εσάς αρέσει. Από εμά Τελειώσετε να απαντήσω. Ωραία. Μιλάει λοιπόν ο κ. Νικητιάδης ως εκπρόσωπος του Νοτίου Αιγαίου. Το Νότιο Αιγαίο, να πούμε στους πολίτες, για αυτή τη μαύρη Ελλάδα που λέει, ήρθε πρωταθλήτρια περιφέρεια στην Ευρώπη σε ανάπτυξη, στα πιο δύσκολα χρόνια. Ναι, αυτά τα δύσκολα χρόνια με την ακρίβεια. Και γιατί ήρθε? Γιατί έχουμε μια χώρα η οποία άντεξε μαζί με τους πολίτες. Έδωσε για το ρεύμα που είπε ο κ. Σαρκαρίκος, τεράστιο θέμα, τα περισσότερα χρήματα αναλογικά του ΕΠΟ οποιαδήποτε άλλη χώρα. Έχει ρεκόρ επενδύσεων και στην Ελλάδα συνολικά, αλλά και στο Νότιο Αιγαίο. Έχει αυξήσει ραγδαία τις θέσεις εργασίας και προφανώς και η κυβέρνηση, η οποία θα προκύψει, που θα είναι πάλι της Νέας Δημοκρατίας με την εμπιστοσύνη των πολιτών, κύριε, θα αντιμετωπίσει και τα πολλά προβλήματα που έρχονται. Αλλά να παρουσιάζουμε το άσπρο μαύρο μόνο και μόνο για να γίνουμε ένας δεύτερος ΣΥΡΙΖΑ, μόνο υποκριτικό είναι. Λοιπόν, τελεία. Μισό λεπτό. Όχι, σας παρακαλώ. Κλείνω και λέω κάτι. Η διαφορά η δική μας με τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς, παραδεχόμενοι τις πολλές ακόμα κινήσεις που πρέπει να γίνουν, παρουσιάζουμε πεπραγμένα. Όταν παρουσιάζεις αυτά που έχεις κάνει και όχι κάτι ιδεατό που έχεις στο μυαλό σου, προφανώς πρέπει να βρει κάποια. Κύριε Γραμματέα, βοηθήστε με να είστε έμπειρος. Κύριε Σαρακιώτη, μέσα θα κλείσουμε. Τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας. Απέτυχε να διαχειριστεί την κρίση της ακρίβειας, την κρίση της εσχροκέρδειας. Απέτυχε να διαχειριστεί την ενεργειακή κρίση. Απέτυχε να διαχειριστεί την υγειονομική κρίση. Με 36.000 νεκρούς, ποιος μπορεί χωρίς να ντρέπεται να μιλάει για επιτυχία? Από εκεί πέρα, εσύ, μιλούμε για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως το πράξαμε με πολύ αντίξωες, υπό αντίξωες συνθήκες το 2015-2019. Θα πω ένα χαρακτηριστικό νούμερο. Από το Νότιο Αιγαίο την παρουσίασε ο κύριος Ακριτιάδης την κατάσταση. Να σας πω, από τη Στερεά Ελλάδα και το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Στερεάς. Με συγχωρείτε, ναι. Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. 75 γιατρούς είχαμε το 2016, το αφήσαμε το 2019 με 115. Τώρα συνεχίζει πτωτική, επανέρχεται μάλλον σε πτωτική πορεία. Και έχει φτάσει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, να μιλάει για νοσοκομείο υποκατάρρευση. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι εγώ για τη Φτιότητα. Βουλευτής, δικό σας, είχατε, κύριε Μαρινάκη. Είχατε λιγότερους υγειονομικούς, είναι τα πεπραγμένα σας. Είχατε στον προϋπολογισμό 1,4 δις λιγότερα για την υγεία. Σας, κύριε Μαρινάκη, αφήστε λίγο. Κύριε Μαρινάκη, ειλικρινά πρέπει να κλείσουμε. Αλλά λέμε την αλήθεια. 1,4 δις λιγότερα. Εσείς οι αριστεροί προϋπολογισμοί. Κύριε Μαρινάκη, πάμε, θα το γυρίσουμε σε δικαστικές. Θυμάμαι τα δικαστήρια. Κύριε Σαρακιώτη, ολοκληρώστε. Ωραία. Η επόμενη μέρα περιγράφεται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και είναι το μόνο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών μας. Για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τα ζητήματα της παιδείας και την κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής που έχει στείλει, διάβασα τις προάλλες. Ιδιωτικό κολέγιο πριν την ελάχιστη βάση αγωγής, έσοδα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης αγωγής, 16 εκατομμύρια. Από τα 4 μέχρι 16. Εξυπηρετείται συγκεκριμένα συμφέροντα. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Σα πω κάτι. Καλή επιτυχία. Καλημέρα. Ευχαριστούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ και με άλλους. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.